Λοιπόν, εδώ τους συναδέλφους Μανώλη Κωστίδη και Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλημέρες. Τι συμβαίνει, Μανώλη, γιατί τέτοιο χαμόγελο πλατεί? Πώς είστε? Παιδιά, γελάω γιατί. Τι? Μιλάμε για κρύο τώρα εδώ. Κρύο? Πάρα πολύ κρύο. Κάνει, γιατί χθες το βράδυ εδώ δεν έκανε κρύο. Κρύο και εδώ. Κρύο ο κιόλα. Τι κρύο είχε, παιδιά. Όχι, όχι, με τους βοριάδες έχει κρύο ο κιόλα. Δεν είναι το ίδιο. Πόσους βαθμούς έχει, Μανώλη? Είμαι και εδώ στο Βόσπορο, στο Μέγα Ρεύμα. Λοιπόν, έχει... Είναι μια όμορφη περιοχή στο Βόσπορο. Πραγματικά έχει δηλαδή, και καράβια να περνούν από εδώ. Ναι. Ο κόσμος ψαρεύει και τα λοιπά. Σας έχω μια μικρή έκπληξη. έχω μια φανατική φαν σας. Αλήθεια. Τα οποία την είχα γνωρίσει πριν μια εβδομάδα όταν είχε έρθει η πόλη. Να πούμε μια καλημέρα, ρε Μανώλη. Και τώρα πάει στο αεροδρόμιο. Ναι. Συναντηθήκαμε εδώ και μου λέει: μπορώ να σου πω μια καλημέρα. Ναι, βέβαια, εννοείται. Μια καλημέρα. Να συζητάς. Έλα, η Πινελόπη Νέλη είναι. Είναι καλό στο κορίτσι. Καλό στο κορίτσι. Σας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα, Πινελόπη. Έχει έρθει εδώ για να δώσει κάποιες συναυλίες στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη και πού άλλο πήγες? Στα Άδανα, στη Μερσίνη. Ναι. Εκεί πήγαμε. Άδανα, Μερσίνη, Κωνσταντινούπολη. Πώς ήταν οι συναυλίες, πώς πήγε? Ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Πολύ φιλόξενοι εδώ στην πόλη. Να σας πω και καλή εβδομάδα. Δημιουργική παραγωγική. Φαν σας. Να είμαστε καλά. Φαν σας είναι, παιδιά. Πότε τελειώνει την περιοδία, Πινελόπη μου? Για αυτή την εβδομάδα, για αυτό το μήνα, τελείωσε σήμερα η περιοδία. Θα επιστρέψω τον Ιούνιο ξανά. Τώρα πού πας? Γύρισε Ελλάδα. Τώρα πάω στην πόλη μου. Τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε συνεχίζεις εκεί τώρα, θα συνεχίσεις με προγράμματα στη Θεσσαλονίκη? Συνεχίζω με καλλιτεχνικά, δημιουργικά πράγματα που κάνουμε. Είναι και πάρα πολύ ωραίο εδώ στην πόλη, οπότε έχουμε ξεκινήσει καινούργιες συνεργασίες. Έχουμε και τον κύριο Μανώλη Κωστίδη που μας στηρίζει πάρα πολύ σε όλο αυτό. Και έρχεται, όλη την πόλη. Έρχεται να σε ακούσει ο Μανώλης. Εκεί που είσαι, έρχεται. Όχι, ακόμα δεν πήγα, παιδιά. Δεν πήγα. Εμείς δουλεύουμε. Έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα. Το Μανώλη. Τον Ιούνιο. Τώρα δεν μου λέει για τα ξανά. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Μιλεδόπη, το Μανώλη, πού το γνώρισε, σε καμιά εκκλησία? Κυρίως εκεί, με παπάδες. Κοντά. Έπεσες κοντά. Έτσι ακριβώς. Έπεσες πολύ κοντά, φίλε μου, σε εκκλησία με γνώρισα, αλλά από εκεί πέρα μάθαμε ότι κάνει και περιοδία και μου είπε ότι είναι φαν κυρίως του Άκη. Κυρίως του Άκη και λέω κάτσε, περίμενε εδώ. Θα προφάσω αεροδρόμιο, να σου πει μια καλημέρα. Είμαι και παιδί του Sky, τον αγαπάμε το Sky και το στηρίζουμε. Και μας στηρίζει. Ωραία, άρα μένει να έρθουμε να σε ακούσουμε εμείς τώρα. Καλό ταξίδι σου, εύχομαι, φεύγει. Να είσαι καλά, καλό ταξίδι. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, παιδιά, είναι ότι οι Τούρκοι. Παιδιά, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι Τούρκοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το ελληνικό τραγούδι, δηλαδή τα νυχτερινά μαγαζιά, η συναυλιακή χωρή, όταν ακούς όχι Ρέμο, όχι Νταλάρα, όχι οτιδήποτε άλλο, Βύση. Ναι. Βέβαια υπάρχουν και τα παράδοξα, γιατί αυτό θέλει και μια άλλη εξήγηση, διότι από την άλλη υπάρχουν και οι σχέσεις των δύο χωρών, που και αυτές έχουν διάφορες παραδοξότητες, θα τις εξηγήσουμε αμέσως μετά. Πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Και να μας πεις μετά που γύριζες θες στην πόλη, Μανώλη. Πού γύριζες θες? Έχεις καμία πληροφορία? Να σου πω. Δεν έχω πρόβλημα. Να σου πω. Χτες πού πήγα? Χτες πήγα για πρωινό με τον ανιψιό μου. Ναι. Εδώ είναι και ο ανιψιός μου με τέσσερις άλλους φίλους του. Ναι. Το βράδυ πήγα στο Χαμντί, εδώ στο εστιατόριο, δεν έφαγα επειδή νηστεύω. Ήταν μια άλλη παρέα που ήθελα από την Ελλάδα να του συναντήσω. Αυτά, εμείς. Θα μεταλάβεις και όλες. Σπίτι, θυμάσαι και εσύ. Απλά πράγματα. Εντάξει, Μανώλη. Σπίτι, δουλειά, εκκλησία. Η ζωή μου είναι πολύ απλή. Συγγνώμη και πήγα και το πρωί και στην εκκλησία ενδιάμεσα. Πέρασε και το πρωί. Εντάξει, Μανώλη. Λοιπόν, πάμε